Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ξεκινάει όπως κάθε Δευτέρα με τη στήλη ελληνοτουρκικά, κόσμος και διεθνής ανάλυση. Πριν όμως αυτή τη φορά ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε μαζί με το καλεσμένο που έχουμε όπως κάθε εβδομάδα τον κύριο Θεοφάνη Κοφίδη, πως έχουμε στο τέλος της σημερινής μας συνέντευξης και σύνδεσης μία ερώτηση έκπληξη θα λέγαμε που αφορά και την πορεία μας προς τις εθνικές εκλογές αλλά και εσάς κύριε Κοφίδη προσωπικά. Αλήθεια. Ναι, καλησπέρα. Και καλησπέρα σας. Για να την ακούσουμε. Θα το δούμε στη συνέχεια αν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που φτάσανε πριν από λίγο στα αυτιά μας. Αρχίζω να υποψιάζομαι το πνεύμα σας. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια και τις απαντήσεις σας. Η Τουρκία, για να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, η Τουρκία οδεύει προς τις εκλογές, όπως και η χώρα μας τους επόμενους μήνες, όπως διαφαίνεται, χωρίς όμως να περιορίζει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο. Πού πιστεύετε ότι στοχεύει ο Ερντογάν? Ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι οι στόχοι του Ερντογάν συνδυάζουν τους προσωπικούς στόχους του, που είναι δύο, με κάτι όμως που είναι δυστυχές και είναι δομικό και δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο Ερντογάν αλλά γενικότερα τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Να το επαναλάβουμε, είναι καλό να επαναλαμβάνουμε για να μένει η ουσία, να μην το ξεχνάμε, ότι ο Ερντογάν προφανώς θέλει να αποφύγει μία αποκαθήλωση και μάλιστα βαριά, από την οποία όχι μόνο πολιτικά αλλά ίσως και ευρύτερα κινδυνεύει αυτός και ο περίγυρός του στην Τουρκία. Ο άλλος ο λόγος, πάλι προσωπικός, έχει να κάνει με τα στοιχήματα που έχει μπει για τα καλά το μυαλό του Ερντογάν για να αναμετρηθεί με την ιστορία της Τουρκίας και τις μεγάλες προσωπικότητες και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά υπάρχει ο τρίτος ο λόγος, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι ο δομικός αναθεωρητισμός της Τουρκίας και είναι δυσάρεστο που αυτός ο δομικός αναθεωρητισμός δεν είναι λεκτικός, δεν είναι μόνο συγκυριακός ανάλογα με την γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο, είναι μόνιμος, είναι αδιάλειπτος και είναι και επιθετικός ακόμα και στο πεδίο. Άρα, η Τουρκία θεωρώ ότι όσο πηγαίνει προς τις εκλογές και οι εκλογές αυτές είναι κοντά στις ελληνικές, με προεξάρχοντα σε αυτό το πνεύμα τον πρόεδρο Ερντογάν αλλά και πιο βασιλικούς, μια κοινή επικαιρότητα για τον τέος βασιλέα, τους επίδοξους διαδόχους, διάφορους, επιδίδεται και επιδίδονται σε μια ξεκάθαρη πλέον αποσαφήνιση τι θα ακολουθήσει, ιδίως στην πορεία μέχρι τις εκλογές και μπορεί και μετά από αυτές. Τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει? Τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει? Ότι αν δεν τα καταφέρουν στις δημοσκοπήσεις, θα κοιτάξουν να ενισχύσουν το εσωτερικό ακροατήριο και μάλιστα το εθνικιστικό, το οποίο δυστυχώς δεν είναι μικρό στην Τουρκία και είναι πολύ διασπαρμένο σχεδόν παντού, σε όλες τις πολιτικές εκφάνσεις παραταξιακές κομματικές της Τουρκίας, ώστε με μία διασάλευση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή, πουλώντας την όμως για μεγάλη μαγιά υπέρ της Τουρκίας και προσωπικά του Ερντογάν και τον συναυτό, να φέρουν την Ελλάδα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, κυρίως στην περίπτωση που ισχύσει αυτό που ισχύει αρκετές φορές, όπως μας το έχει δείξει η Τουρκία, ότι εκμεταλλεύεται τα κενά στη μετάβαση εξουσίας στην Ελλάδα ή τα κενά στη μετάβαση εξουσίας στον κόσμο. Το 1974 το είδαμε αυτό με τα Ιουλιανά, με τον Ιούλιο του 1974, με το 20 Ιουλίου με την εισβολή, όταν παρέπεε τότε ο Κίσιγκερ, ο οποίος μετά από 3 εβδομάδες παραιτήθηκε και έκανε κουμάντο, όχι ο Κίσιγκερ, ο Νίξον, και έκανε κουμάντο μόνο ο Κίσιγκερ. Το είδαμε και με τα ίμια όταν 2-10 μέρες είχαν περάσει από τότε που είχε αναλάβει πρωθυπουργός ο Σιμίτης και άλλες περιπτώσεις. Άρα, αν εκμεταλλευτεί η Τουρκία, θεωρήσει ότι θέλει να εκμεταλλευτεί ένα κενό εξουσίας στην Ελλάδα, όπως η ίδια το φαντάζεται, μπορεί στο κενό που μεσολαβεί ανάμεσα, το κενό σταθερής κυβερνητικής, προγραμματικής διακυβέρνησης και όχι υπηρεσιακής. Γιατί από τις πρώτες εκλογές στην Ελλάδα μέχρι τις δεύτερες μεσολαβούν 40 ημέρες. Εάν σε αυτές τις ημέρες, όπως προβλέπετε από το Σύνταγμα, έχουμε ένα νομικό για πρωθυπουργό και δεν έχουμε στα δύο υπουργεία που προφανώς θα έχουμε στη βαρύ εξουσία στα υπουργεία, δεν
Μάλλον δεν κλονίζονται οι δύο, Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Εξωτερικών. Θα μείνουν δηλαδή εκεί, δεν θα κλονίζονται, δεν θα φύγουν για τους υπηρεσιακούς λόγους, θα μείνουν εκεί. Νομίζω ότι δυσκολεύεται η υπόθεση αυτή στο μυαλό της Τουρκίας. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, η επιδίωξη της Τουρκίας είναι σταθερή. Γι' αυτό και εάν δεν βγει αυτό το χαρτί, υπάρχει περίπτωση ακόμα και να μετατεθούν οι εκλογές στην Τουρκία, να μετατεθούν για 6 έως 12 μήνες μετά τις εκλογές στην Ελλάδα. Αν δεν πάμε σε μια πιθανή εκμετάλλευση του κενού, όπως είπα, της υπηρεσιακής σημερινής στην Ελλάδα, και μπορεί να το δούμε αυτό με επίκληση εθνικού λόγου, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά στον Ερντογάν. Επίκληση εθνικού λόγου μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και δεν είναι μόνο το Αιγαίο. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Είναι στο πεδίο, είναι στα πετρέλαια, είναι στο φυσικό αέριο, είναι υβριδικά, είναι μεικτά σχήματα, είναι φιλολογία περί τρομοκρατίας και ό,τι άλλο θέλετε. Μάλιστα. Σε λίγες ημέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομολογό του Μπλίνκεν. Αφορά και τα F-16. Τι να αναμένουμε? Ναι, την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος, θα δει τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κύριο κομμάτι στην ατζέντα του την επιτακτική ανάγκη να εξυγχρονιστεί ο στόλος των F-16 της Τουρκίας με καινούργια και με εξυγχρονισμό των παλαιών F-16 σε επίπεδο Viper. Ο ίδιος ο κύριος Τσαβούσογλου δεν άφησε καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις. Εάν μας βάλουν περιοριστικούς όρους, δεν πρόκειται να ζητήσουμε όπλα. Είναι μια έμεση απειλή. Από την Αμερική δεν θα ζητήσουμε, λέει, όπλα. Σημαίνει θα τα αναζητήσουμε αλλού και εσείς έχετε την ευθύνη. Δηλαδή θα μας αφήνετε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, ή θα πάμε εμείς αλλού να βρούμε αγκαλιά γεωστρατηγική ή και στρατιωτική. Και το δεύτερο που είπε, που είναι άκρως ανησυχητικό, είναι ότι ξεκάθαρα δήλωσε ότι η Αμερική βοηθάει την Ελλάδα και την Κυπριακή διοίκηση, όπως λέει, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία, να φεύγει από την ισορροπία των εξοπλισμών και να αρχίζει να πηγαίνει μια προοπτική υπέρ των ελληνικών και κυπριακών, ελληνοκυπριακών και ελλαδικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Λέει, αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά δείχνει μια διάθεση από την Αμερική. Στο τέλος όμως, μετράει η δύναμη. Και αν χρειαστεί, αυτό θα φανεί. Αντιλαμβάνεστε που πηγαίνουν τα πράγματα. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε και μένουμε. Τώρα είπε, συγγνώμη, είπε και κάτι άλλο, αν μας ενδιαφέρει αυτό για την ενημέρωση. Πάρα πολύ γρήγορα θα το πω. Ο ίδιος είπε ότι αν δεν τα καταφέρουμε στο Κογκρέσο με την πρώτη, με το 51% των μελών του Κογκρέσου, τότε θα πάμε στη δεύτερη που χρειάζεται ομοφωνία για να απορριφθεί ξανά, λέει, η πώληση από την Αμερική των F-16 στην Τουρκία και ο εξυγχρονισμός των άλλων. Θα πρέπει να γίνει στη δεύτερη ψηφοφορία σε λίγο καιρό από τα 2/3. Και εκεί έχουμε, λέει, περισσότερες πιθανότητες. Σε κάθε περίπτωση, λέει, πρέπει να τα πάρουμε. Άλλωστε, υπάρχει και η επίκληση του άρθρου περί εθνικής ασφαλείας από την Αμερική, που μπορεί και ο πρόεδρος Biden να το επικαλεστεί για να υπερπηδήσει την άρνηση του Μενέντες και ίσως του Κογκρέσου. Αυτό όμως είναι θεωρητικά, νομίζω. Και μένει να δούμε πώς εξελιχθούν και τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Κάποια στιγμή θα τα πάρει τα F-16, αλλά ίσως να είναι αργά όσον αφορά την ενίσχυση και τη θωράκιση της χώρας μας. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα και στην ερώτηση έκπληξη που ήρθε πριν από λίγο σαν πληροφορία στα αυτιά μας και θέλουμε να δούμε αν θα ευνηδιαστείτε και αν θα μας δώσετε και μια σαφή απάντηση. Στο κοντινό ορίζοντα τώρα, λοιπόν, πριν από τις εκλογές, ήρθαν πληροφορίες και διάφορες περιγραφές στα αυτιά μας, τόσο από την περιοχή μας εδώ στη Ροδόπη, όσο και από την Αθήνα, για μια νέα δυναμική, θα λέγαμε, παρουσία στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς, κύριε Κοφίδη, διασταυρώνετε αυτά τα στοιχεία, γιατί εμείς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καταλήγουμε στο όνομά σας. Α, έχετε τέτοιες πληροφορίες που καταλήγετε. Άρα εσείς, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς διασταυρώνετε, γιατί ξέρετε ότι είμαι επικοινωνιολόγος και κάνω και δημοσιογραφία. Εσείς έχετε διασταυρώσει αυτές τις πληροφορίες? Εμείς τις έχουμε διασταυρώσει από μια πολύ έγκυρη πηγή. Εσείς όμως θέλουμε να μας πείτε, είστε έτοιμος για μια μεγάλη μάχη? Σαφώς. Χαίρομαι που το θέτετε έτσι, γιατί πέρα από τις πληροφορίες που δεν είναι καθόλου αρνητικό να ισχύουν αυτά που λέτε, Συνεπώς, με έμεσο τρόπο επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες. Δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Θα ήμουν αφελής αν κάνω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που παίζουν από την περιοχή μας. Θα σας πω δύο πραγματάκια. Για να είσαι έτοιμος για τη μάχη, θα πρέπει να έχεις επίγνωση της μάχης. Για να έχεις επίγνωση της μάχης, πρέπει να έχεις επίγνωση της Θράκης, της Ροδόπης, όπου δίνεται η μάχη.
Τι θα πει Θράκη και Ροδόπη. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως είναι τα Τρίκαλα, όπως είναι η Λαμία, όπως είναι το Λασίθι. Εδώ είμαστε Θράκοι και δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για ανάπτυξη, αλλά για μία, όπως συνηθίζω να το τονίζω, για μία συνολική ευημερία. Η ευημερία εμπεριέχει την ανάπτυξη, αλλά εμπεριέχει και την κοινωνική συνοχή και σύμπραξη και το αίσθημα ασφάλειας. Όλα αυτά μαζί χρειάζονται μία ένεση αυτοπεποίθησης, μία ένεση εμπιστοσύνης. Γι' αυτό χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, να έχεις ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό, όχι με αυτήν την, όπως την αποκαλώ, πασπερμία προτάσεων που είναι χρήσιμη. Αυτό δεν φτάνει για τη Θράκη. Εδώ χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο προτεραιοτήτων στους τρεις βαθμούς ανάπτυξης, πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς, και οπωσδήποτε να γνωρίζεις ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια πράγματα στους τέσσερις πυλώνες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη πρέπει κατά προτεραιότητα δηλαδή να προχωρήσουν και συνδυασμένα μεταξύ τους. Δηλαδή για τις επενδύσεις, όπως λέω, για την άλλη υπεραξία που είναι το πανεπιστήμιο και ο εξυγχρονισμός και ο ψηφιακός εξυγχρονισμός και της διοίκησης και παντού και της εκπαίδευσης. Και φυσικά είναι και η κλιματική μετάβαση, μάλλον η ενεργειακή μετάβαση, η πράσινη μετάβαση πάνω στην κλιματική κρίση και αλλαγή. Και φυσικά είναι οι υποδομές. Λοιπόν, εάν έχεις αυτό το βαθμό επίγνωσης, νομίζω είναι μια πρώτη ικανή προτεραιότητα, ικανή μάλλον προϋπόθεση για να προχωρήσεις. Εδώ είναι Θράκη. Εδώ είναι Ροδόπη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και η δεύτερη, που δωσώστε συνολικά να μην μιλάμε μόνο για δύο ικανές προϋποθέσεις, αλλά για δύο επαρκείς προϋποθέσεις, επιτρέψτε μου να πω. Και η δεύτερη είναι να ξέρουμε τι παίζεται στη Θράκη και πώς να διαχειριστούμε με έξυπνο και ευέλικτο τρόπο όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική σύμπραξη, γιατί μίλησα για ανάπτυξη, αλλά μίλησα και για κοινωνική συνοχή και σύμπραξη, και την ένταξη όσο γίνεται, ακόμα και 100% του πληθυσμού που έχει μείνει πίσω, και ιδίως ένα μέρος της μειονότητας έχει μείνει, της μουσουλμανικής μειονότητας έχει μείνει πίσω, στην υπόθεση ένταξη, στην παραγωγή πλούτου, αλλά και ατομικής προόδου, που σημαίνει και αναπτυξιακά πράγματα και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ενίσχυση στην κοινωνική ένταξη και επαφή. Με αυτόν τον ορίζοντα και γνωρίζοντας και τα γεωπολιτικά, νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε για μια ικανή ετοιμότητα για τη μεγάλη μάχη. Και θεωρώ ότι το παν είναι, εκτός από τα λόγια, να συνδυάζονται και από μεγάλα έργα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να σας ενημερώσω κι εγώ, αφού και εσείς με ενημερώσετε και χαίρω γι' αυτό. Χαίρω ιδίως, θα έλεγα. Εάν και εφόσον ισχύουν οι διασταυρωμένες πληροφορίες, είναι κάτι θετικό, θα έλεγα. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ και λίγες μέρες και επισήμως είναι στα χέρια και της Νέας Δημοκρατίας και υψηλών γραφείων και στο γραφείο του Πρωθυπουργού μία πρόταση δική μου που ακριβώς έρχεται να ακουμπήσει και να υποστηρίξει αυτόν το μεγάλο στοίχημα Θράκη. Έχει τίτλο Θράκη, εμπιστοσύνη και συμμετοχική ευημερία. Όπως το περιέγραψα προηγουμένως με τις προτεραιότητες ως απάβγασμα, ως σύνθεση δικών μου προτάσεων εδώ και καιρό και επικαιροποιημένων, μαζί όμως φυσικά και με το πόρισμα, μαζί και με το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Θεκτικότητας. Προτεραιότητες για τη Θράκη. Γιατί με την εμπιστοσύνη παίρνουμε σταθερά τη Θράκη στα χέρια μας. Είναι σαφές πως προμηνύεται μια δυναμική συνέχεια, θα πω εγώ. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κοφίδη, για την παρουσία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα εκτενές απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής την περασμένη Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου του 2023. Σας, συναγωνιστές, σε αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια, αυτός ο ενθουσιασμός σας, τον οποίο βλέπω σήμερα στα πρόσωπό σας, γίνεται δύναμη για την παράταξη. Και τα χαμόγελά σας μου δίνουν και μας δίνουν αισιοδοξία για την πορεία μας προς το αύριο. Είναι αυτή ακριβώς η πορεία ανάπτυξης και προκοπής που χαράξαμε εδώ και 3,5 χρόνια. Και στην ίδια γραμμή συνεχίζουμε. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για όσα μας περιμένουν. Καθώς σε λίγο κλείνει χρονικά η πρώτη κυβερνητική μας περίοδος. Ταυτόχρονα όμως, και είμαι σίγουρος γι' αυτό,
με την ψήφο του ελληνικού λαού ανοίγει και η δεύτερη θητεία στην δημιουργία. Πετύχαμε πολλά. Θα σας μιλήσω λίγο για αυτά. Μπορούμε όμως ακόμα περισσότερο. Με μια ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε με το ίδιο και ακόμα πιο γρήγορο, σταθερό και πολυμερό βήμα. Με την έμφαση πάντα στα ίδια χειροπιαστά αποτελέσματα. Αλλά κυρίως με την ίδια αξιοπιστία. Αυτή την αξιοπιστία η οποία πλέον μας ενώνει άρρηκτα με την κοινωνία. Ήταν οι ίδιοι οι οποίοι προέβλεπαν ότι δεν θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας. Οι οποίες ωστόσο έγιναν πραγματικότητα στο σύνολο τους. Θέλω να σας θυμίσω όταν βρέθηκα μαζί σας προεκλογικά εδώ στη Θράκη και εδώ στην Κομωτινή, τι είχαμε υποσχεθεί το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Είχαμε υποσχεθεί μια χώρα με λιγότερα βάρη στον πολίτη. Και τα καταφέραμε μειώνοντας 50 φόρους και εισφορές. Μια πατρίδα πιο ισχυρή και πιο ασφαλή. Και την κάναμε πιο ισχυρή και πιο ασφαλή με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά και με τις συμμαχίες της οποίας την περάσαμε. Υποσχεθεί ένα τόπο με περισσότερες δουλειές. Και τον έχουμε. Με σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας και την ανεργία να έχει μειωθεί κατά παραπάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες. Θα υποσχεθεί μια πιο φιλική καθημερινότητα. Είναι ήδη εδώ. Είναι ήδη εδώ. Με το ψηφιακό κράτος, προσέξτε, 1,2 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές αντί για την ταλαιπωρία και τις ουρές στη γραφειοκρατία του δημοσίου. Για να μιλήσουμε για αυτή τη Νέα Ελλάδα, είμαι σήμερα κοντά σας. Και επέλεξα συνειδητά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για την πρώτη περιοδία μου στη Νέα Χρονιά. Η Θράκη είναι ένας ιστορικός τόπος, στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικοί πολιτισμοί. Με κατοίκους άλλων θρησκευμάτων, αλλά με τη μουσουλμανική μας μειονότητα, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, όπως είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι εδώ στη Θράκη έχουμε πετύχει μια αρμονική συνύπαρξη Ελλήνων πολιτών διαφορετικών θρησκειών που θα πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτης σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί αυτή η μουσουλμανική μειονότητα ζει αρμονικά κάτω από την κοινή ιδιότητα του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη. Ο πολίτη ο οποίος συμμετέχει και πρέπει να συμμετέχει ισότιμα και δυναμικά παντού. Στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη και στην απασχόληση. Γι' αυτό και αρνείται να γίνει άβουλο πιόνι στη σκακέρα της Διχόνοιας, όπως επιδιώκουν κάποιοι εκτός συνόρων. Η Κομωτινή, η Ροδόπη, η Θράκη, ο Εύρος έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους γείτονες ήδη από το Μάρτιο του 2020. Και πάμε καλά, το θυμάστε κι εσείς εκείνο το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας, όταν εκδηλώθηκε αυτή η μαζική προσπάθεια εργαλειοποίησης καταπληκτικών ανθρώπων και η συνειδητή προώθησή τους προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τότε εσείς κρατήσατε απόρθητα τα σύνορά μας απέναντι σε αυτές τις παράνομες δημοσιογραφίες. Ορίζοντας την πράξη και όχι στα λόγια, τα εθνικά μας όρια ως το ανατολικότερο κομμάτι ευρωπαϊκής επικράτειας. Με άλλα λόγια, είμαστε και θα είμαστε μια δύναμη ειρήνης, ευθύνης και νομιμότητος. Τα όποια ρητορικά σχήματα, οι εξάρσεις που ακούμε από την άλλη πλευρά επιστρέφονται ως αντίλαλος, γιατί προσκρούν σε ένα ελληνικό τρίγωνο εθνικής ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. Είναι αυτό του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συμμαχιών, αλλά και των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων. Έτοιμοι πάντα να κάνουμε διάλογο με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Αλλά θα το ξαναπώ εδώ πέρα, από τη Θράκη, από την Κομωτινή, δεν υπάρχει διάλογος με το παράλογο.
Και όσοι φωνασκούν πως τάχα θα έρθουν τα νύχτα ξαφνικά, ένα μονάχα σκεφτούν ότι κάποια νύχτα μπορεί εκείνοι να ξυπνήσουν και ξαφνικά να προσγειωθούν απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Από το νέο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο υπήρξε ελληνική ιδέα και ήταν ουσιαστικά αντικείμενο ειδικού σχεδιασμού, μέχρι την πολύ σημαντική δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μόλις εγκρίθηκε χθες και η δεύτερη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλάμε συνολικά, προσέξτε, για 31 δισεκατομμύρια ευρώ, πέρα και πάνω από τα χρήματα που θα πάρουμε από το νέο ΕΣΠΑ και από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Πολλά από τα έργα τα οποία θα δείτε στο σχέδιο για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο μπορέσαμε και διαπραγματευτήκαμε και εξασφαλίσαμε για την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη ποσοστία απορρόφηση ως ποσοστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για την ανάγκη να μπει πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερίου. Αργήσαμε, δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον Υπουργό Ενέργειας, αλλά το πετύχαμε. Και ως διαμαγείας, από τη στιγμή που μπήκε το πλαφόν, οι τιμές φυσικού αερίου ουσιαστικά και για αυτό το λόγο, όχι μόνο για αυτό το λόγο, κατέρευσαν. Ενώ ταυτόχρονα κάναμε την μεγαλύτερη γεωπολιτική επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή της Θράκης, μετατρέποντας την Αλεξανδρούπολη σε στρατηγικό κόμβο του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι, μπορέσαμε επιτέλους, όπως είχαμε δεσμευθεί, να αποδεσμευθούμε από την Ευρωπαϊκή Εποπτεία, στην οποία είχαμε τεθεί το 2018, αποτέλεσμα του τρίτου αχρίαστου μνημονίου, το οποίο κάποιοι υπέγραψαν το 2015. Και η πατρίδα μας σήμερα κάνει ρεκόρ σε ρυθμούς ανάπτυξης. Πόσοι θα πίστευαν αλήθεια, πόσοι από αυτούς είχαν ταυτίσει την πατρίδα μας με μια χώρα διαρκούς υπανάπτυξης, του 2019 πόσοι θα πίστευαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα είχε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο ρυθμό της Ευρωζώνης και του χρόνου θα έχουμε τριπλάσιο ρυθμό. Ότι το πετύχαμε αυτό όχι ξοδεύοντας την κατανάλωση δανεικά τα οποία πρέπει να επιστρέψουμε, αλλά επενδύοντας στις εξαγωγές, στην καινοτομία, δημιουργώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά οι απασχολούμενοι εργαζόμενοι στη χώρα μας ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια. Ενώ, όπως το ξέρετε καλύτερα από όλους, αυτό δεν έγινε εις βάρος του δικού σας ατομικού προϋπολογισμού. Όλοι σήμερα πληρώνουν λιγότερο φόρο. Είπαμε ότι θα μειώσουμε τον έμφυα 30% και τον μειώσαμε 35%. Μπορείτε σήμερα να μεταφέρετε την περιουσία σας στα παιδιά σας δωρεάν μέχρι από την 1η-1η-2022 κανείς Έλληνας συνταξιούχος εργαζόμενος στο δημόσιο δεν θα επιβαρύνεται πια από την εισφορά αλληλεγγύης. Πάει για αυτή. Μαθόδος μισθός αυξηθεί για τρίτη φορά. Σημαντικά την 1η Απριλίου, για να καλύψει και ολόκληρη την τουριστική περίοδο και τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Και ύστερα από 12 χρόνια, οι συνταξιούχοι θα δούνε για πρώτη φορά αύξηση σημαντική στη συντάξη τους. Γιατί αύξηση που θα αγγίζει το 8%. Ενώ οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας εξακολουθούν να ενισχύονται με έκτακτα επιδόματα. Και βαδίζουμε λοιπόν στις αρχές του 2023. Ζούμε πια μια νέα καθημερινότητα. Σας μίλησα ήδη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Βλέπω ανάμεσά σας αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από εσάς μπορεί να περιμένατε 2 και 3 χρόνια για να πάρετε τη σύνταξή σας. Τέλειωσε αυτή η ντροπή. Σε 60 μέρες ο κάθε συνταξιούχος θα παίρνει τη σύνταξή του. Βλέπω και νέα παιδιά, τα οποία γνωρίζουν σήμερα και οι γονείς, ότι πια το σχολείο, ξένες γλώσσες και δεξιότητες διδάσκονται πια στην εισαγωγή. Εισαγωγή από τα 4, για όλους. Αγγλικά από τα 4.
για κάθε νέο παιδί. Με χιλιάδες νέους εκπαιδευτικούς. 25.000 διορισμοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για πρώτη φορά μετά από το εδώ, στην περιφέρεια, θα και βέβαια, με μεγάλη έμφαση στη δημόσια υγεία. Το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τις γυναίκες που είναι μαζί μας. Σκεφτείτε. Σκεφτείτε μια γυναίκα σε ένα ορεινό χωριό, η οποία δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να κάνει μια μαστογραφία. Πρέπει να μην γνώριζε καν γιατί είναι σημαντικό να κάνει μια μαστογραφία. Ξαφνικά λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό της, το οποίο της λέει ότι μπορείς να πας σε μια δομή, όχι μόνο δημόσια αλλά και ιδιωτική, και να κάνεις μια μαστογραφία. Αυτή την τόσο σημαντική προληπτική εξέταση, παραπάνω από 3.000 περιπτώσεις. Προσέξτε, ήδη στους πρώτους μήνες εφαρμογής προγράμματος, καρκίνοι τεναστού, οι οποίοι διαγνώστηκαν μέσα από τον προληπτικό έλεγχο, με πολύ αυξημένες δυνατότητες και πιθανότητες οι γυναίκες αυτές να ζήσουν μια υγιή ζωή, ακριβώς επειδή μπορέσαμε και εντοπίσαμε το καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Μπορούσα να μιλώ, κυρίες και φίλοι, πολλές ώρες για όσα έγιναν αυτά τα 4,5 χρόνια. Ήταν και είναι όντως πολλά. Μεγάλα, μικρά, είναι δύσκολο να τα συγκρατήσει η μνήμη και δεν θέλω σήμερα σε καμία περίπτωση να κάνω ένα πλήρη κυβερνητικό απολογισμό. Θα πω μόνο ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν, σας διαβεβαιώνω, δεν ήταν ούτε εύκολα, δεν ήταν ούτε αυτονόητα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Έγιναν όμως κυριολεκτική πραγματικότητα χάρη στην αντοχή και στην υπευθυνότητα και στην εργατικότητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Που στα δύσκολα έναν ενωμένοι και στήριξαν την πολιτεία και έχτισαν σιγά σιγά, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, νέες σχέσεις εμπιστοσύνης με το κράτος, ώστε και αυτό με τη σειρά του να εργαστεί με σχέδιο και με τόλμη, να ξεπεράσει τις κρίσεις και ταυτόχρονα να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2019. Και μίλησα για αυτές στην αρχή και όπως σας είπα, τις αναγνωρίζετε αυτές τις παρεμβάσεις όλοι στους προσωπικούς σας λογαριασμούς κάθε μήνα. Υπάρχουν δυσκολίες πολλές και δεν τις κρύψαμε ποτέ και δεν έχουμε σε καμία περίπτωση αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Διότι η παγκόσμια πραγματικότητα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Όμως μπορώ σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ναι, αυτά που είπαμε τα κάναμε. Και ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει, όμως αυτή η δέσμευση ισχύει απόλυτα για το φράγμα του Ιωασίου και για το φράγμα του Ιάσμου. Θα έχει μεγάλες δυνατότητες. Στον τόπο, μια αγροτική περιφέρεια χρειάζεται νερό και σωστή διαχείριση βέβαια του νερού και μεγάλες δυνατότητες σε καλλιέργειες και στην κοινοτροφία. Ο πρωτογενής τομέας θα ενισχυθεί και μέσα από δράσεις καινοτομίας. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της αγροδιατροφής που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας έχει γίνει στη Δράμα. Υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας, το μέλλον των πολύ προχωρημένων θερμοκηπίων. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους παραδοσιακούς παραγωγούς, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη επιμόρφωση, περισσότερη ενίσχυση, περισσότερα κίνητρα για να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και έχουμε δώσει πολλά φορολογικά τέτοια κίνητρα. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες εδώ στην περιφέρεια, από το γενείς τομέα πραγματικά να κάνει θαύματα. Και βέβαια υπάρχουν έργα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά σας. Μίλησα ήδη για το Φράχτη, το νέο νοσοκομείο της Κομωτινής, από τις νέες εστίες βέβαια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Προσέξτε. 130 εκατομμύρια ευρώ σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να κατασκευάσει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο υπερσύγχρονες φοιτητικές εστίες για να λύσουμε οριστικά το πρόγραμμα. Να μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη υλοποιήσει την δέσμευση την οποία έδωσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για σημαντική αύξηση του επιδόματος στέγασης από τα 1.000 στα 1.500 και υποπροεδρικές στα 2.000 ευρώ. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφή. Πάμε μπροστά και γυρίζουμε πίσω. Ποιος γνωρίζει τελικά να ξεπερνά κρίσεις αναπτύσσοντας την οικονομία και φροντίζοντας την κοινωνία. Και ποιος τελικά
είναι άξιος εκπρόσωπος της ισότιμης και υπερήφανης Ελλάδας στις πρωτεύουσες του κόσμου. Αυτά τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν σε λίγο οι πολίτες. Και το ερώτημα το οποίο είχα θέσει και δεν θέλω να το εκλαμβάνετε ως ένα ραζολικό ερώτημα, αν όχι εμείς τότε ποιος, ισχύει απόλυτα. Γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής καμία εναλλακτική πρόταση. Ακούμε κάτι αοριστολογίες περί προοδευτικής διακυβέρνησης, που κανείς δεν μας λέει ποιος θα κυβερνήσει με ποιον. Εδώ ξέρουμε και ισχύει απόλυτα η πεποίθησή μου πως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα απαντήσουν τελικά με μία ψήφο που θα κρύβει τρεις λέξεις με τεράστιο εθνικό βάρος. Σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Με όλα αυτά που χρειάζεται η πατρίδα είναι αυτά που τελικά θα κατακτήσουμε ενωμένοι. Και σε αυτήν την προσπάθεια θέση και ρόλο δεν έχουν μόνο τα εκατομμύρια νεοδημοκράτες. Αλλά θέση σε αυτήν την προσπάθεια έχει κάθε Ελληνίδα. Κάθε Έλληνας που θέλει χωρίς κομματικά γυαλιά να κοιτά μπροστά. Πρωτοπόροι όμως στους νέους αγώνες δεν μπορεί να είναι άλλοι από εσάς, οι μαχητές της παράταξης. Οι νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που στάθηκαν κοντά μας, δίπλα μας και να κρατήσουμε μαζί τη χώρα στην τροχιά της ανάπτυξης. Και επιτρέψτε μου εδώ, στην Κομωτινή, στη Θράκη, να κλείσω με την συμβουλή του Δημόκρητου, αυτού του μεγάλου φιλόσοφου που γεννήθηκε σε αυτά τα χώματα, το όνομα του οποίου φέρει και το πανεπιστήμιο σας. Τι έλεγε ο Δημόκρητος? Να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και τελικά να κάνεις αυτά που πρέπει. Και αν σκεφτούμε σωστά και κάνουμε αυτό που πρέπει, τότε η νίκη της αλήθειας, της σιγουριά και της προόδου είναι βέβαιη. Με άλλα λόγια, όλα είναι στο χέρι μας. Είτε η πατρίδα και το μέλλον είναι στο χέρι μας. Και θα δει το άλλο εδώ. Η πρώτη φορά να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και σιγουριά. Στο σημείο αυτό, ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκαναν στο δελτίο μας τοπικοί άρχοντες καθώς και πολιτευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή παρουσία και όλων των κλιμακίων που συμμετείχε από το πρωί στις συναντήσεις και σκέψεις προκειμένου να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο για την Θράκη, ένα σχέδιο που περιλαμβάνει 360 έργα, 8 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει γίνει αποδεκτό από την κοινωνία. Αυτό σήμερα είδαμε μια κατάμεστη τα πράγματα μια μεγαλύτερη προκειμένου αυτό το σχέδιο να περάσει σε κάθε πολίτη της Θράκης. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντική σημερινή επίσκεψη, γιατί έξω από το προεκλογικό της χαρακτήρα έχει και έναν απολογιστικό χαρακτήρα αλλά και έναν προγραμματικό χαρακτήρα. Η παρουσία περίπου 10 υπουργών εδώ έχει δώσει την ευκαιρία σε όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και αγοράς να συζητήσουν ζητήματα, να κατατεθεί ένας απολογισμός μιας γόνιμης τετραετίας και παράλληλα να τεθούν και οι προτεραιότητες της νέας περίοδου που θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές. Εγώ κάθομαι και μετράω τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που αφήνει πίσω ο Πρωθυπουργός μετά από την επίσκεψη. Αφήνει δύο νέα τμήματα στο Δημοκρίτη. Και ιδιαίτερα στην Κομωτινή, το τμήμα εργοθεραπείας, το οποίο τόσο θέλαμε και το οποίο πλέον θα με νόμο θα λειτουργήσει όχι από το φετινό, αλλά από το επόμενο μηχανογραφικό. Αφήνει τον ξεκάθαρο στόχο της κυβέρνησης στο Δημοκρίτη να γίνει τρίτο πανεπιστήμιο στη χώρα. Και ό,τι σημαίνει αυτό σε χώρους, σε πιστώσεις, σε θέσεις ερευνητών και διδασκόντων, σε αριθμό φοιτητών με τις σχετικές επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Αφήνει το μεγαλύτερο δίκτυο φοιτητικών εστιών μαζί με διπλασιασμό περίπου των κλιματών ενοικίαση σπιτιών, κάτι το οποίο προσδοκάει η τοπική κοινωνία.
Ισπανία, μια που οι φοιτητές είναι η δεύτερη πηγή πλούτου μετά τους αγρότες και προσδοκούμε βεβαίως αντίστοιχη πηγή έτσι να εξελιχθεί και ο τουρισμός στον οποίο στερούσαμε μέχρι τώρα. Γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις σε αυτό. Και οι χειρές απαντήσεις θα μου επιτρέψετε και προς την αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Σαφώς. Ειδικά το Δημοκρίτιο δεν είναι μόνο ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά είναι ένα αποκεντρωμένο, ένα ακριτικό και ένα εξωστρεφές πανεπιστήμιο με ξεκάθαρο προγραμματισμό και δράση για διεθνοποίηση το επόμενο διάστημα. Παρουσιάστηκε ήδη σχετική μελέτη από την καινούργια Βρετανική Αρχή με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Τώρα, προχωρώ παραπέρα. Οι αγρότες, είπα, είναι η πρώτη μας πηγή. Ο πρωτογενής τομέας λοιπόν έτυχε της μεγάλης προσοχής του Πρωθυπουργού. Ανακοινώθηκαν κάποια όρημα φράγματα στους γειτονικούς τομούς. Υπήρξε η δέσμευση ότι μόλις η περιφέρεια ολοκληρώσει την επικαιροποίηση περιβαλλοντικής μελέτης που έχουμε ήδη ετοιμάσει από τα προηγούμενα χρόνια για το πράγμα που βιάζουμε, θα αναστηθεί χρηματοδοτικό εργαλείο για να ενταχθεί και αυτό το μεγάλο έργο. Και παράλληλα και τα κανάλια, τα αρμοστικά του φράγματος του Ιασίου. Συνεχίζω να πω ότι στον τομέα της μεταποίησης της βιομηχανίας της περιοχής έχουμε επίσης θετικά νέα, διότι... Παρά τις εντάσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και τα προβλήματα, βεβαίως. Έχουμε την ανακοίνωση για το μεταφορικό ισοδύναμο, κάτι που ουσιαστικά είναι τρομερή στήριξη για την μείωση του κόστους του παραγόμενου προϊόντος από τις βιομηχανίες της περιοχής μας, δηλαδή η απόσταση που χωρίζει τη ΒΠΕ από τα μεγάλα αστικά κέντρα της μεγάλης αγοράς θα καλύπτεται μέσα από αυτήν την επιδοματική πολιτική η οποία ισχύει και για την ισιωτική Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν οι ίδιες επιχειρήσεις. Έχουμε θετικά νέα όσον αφορά την επαναλειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων ή νέες επενδύσεις υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και δημιουργούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Έχουμε τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης περιοχής με ένα επιδοματικό πρόγραμμα το οποίο απορρόφησε πάνω από 90 εκατομμύρια μόνο στον νομό Ροδόπης κατά την περίοδο της κρίσης, κράτησε όρθιες τις επιχειρήσεις και τώρα με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, στους οποίους αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός, δίδεται η δυνατότητα αυτή η ρευστότητα να κεφαλαιοποιηθεί προς όφελος της αγοράς της περιοχής. Να πω ότι αναφέρθηκε εμφαντικά στο 12% για το οποίο δουλέψαμε όλοι μαζί τα προηγούμενα χρόνια. Ένα μέτρο το οποίο ήταν σχεδόν νεκρό από το 2010 αναστήθηκε και θα ειστρέψουν στην αγορά της Θράκης περίπου 120 εκατομμύρια με συμψηφισμό. Αυτό καθαρίζει τη θέση των επιχειρήσεων και τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν κάθε νέο εργαλείο που θα προκύψει τη νέα προγραμματική περίοδο. Γενικά μπορώ να πω ότι όλοι οι τομείς και τα παιδεία, στο τομέα της υγείας, να μην παραλείψω να αναφέρω την έναρξη λειτουργίας του καινούριου νοσοκομείου που προσέφερε το Νιάρχειο Ίδρυμα μετά το 2025, για το οποίο προετοιμάζεται το κράτος ώστε να το στενοχώσει και να το λειτουργεί σωστά. Κάποιες στηρίξεις λειτουργών της υγείας, υπαλλήλων, συνταξιούχων κτλ. Που ανακοινώθηκαν. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι μία δέσμη μέτρων πολύ σημαντική. Δόθηκε ο άξονας πολλών αναπτυξιακών προοπτικών. Εντάξει, όλη η δουλειά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια διεκδικώντας, προγραμματίζοντας και συζητώντας και με τους αρμόδιους υπουργούς και με τον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι έπεσε ο τρόπος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε, δεσμεύτηκε σε προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι είχαμε θέσει ως τοπική κοινωνία. Κάποιες από αυτές πλέον είναι ήδη δρομολογημένες. Από εδώ και πέρα χρειάζεται αγώνας για την υλοποίηση. Πάντως πάμε επί του συγκεκριμένου να αναμετρηθούμε με τους αντιπάλους μας, οι οποίοι το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να εκπέμπουν μιζέρια και να αμφισβητούν τα αποτελέσματα πριν εμφανιστούν. Όταν εμφανίζονται τα αποτελέσματα και οι λύσεις, τότε εξαφανίζονται οι αντίπαλοι, όπως καταλαβαίνετε. Σαφείς οι θέσεις σας. Εγώ ευχαριστώ. Μένει να δούμε αν ο ελληνικός λαός θα σας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης και αυτή τη φορά. Αναμφισβήτητα, ο λαός είναι ο τελικός κριτής. Εγώ, ως εκπρόσωπος λοιπόν της τοπικής κοινωνίας, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλη αυτή τη στήριξη που δίνει στην πολιτική μας και την ευαισθησία, την έμπρακτη που δείχνει, τη συνεργασία που μας προσφέρει. Ο ίδιος τώρα ήταν πολύ ικανοποιημένος, με ευχαρίστησε για την στήριξη σε αυτή την προσπάθεια το τελευταίο διάστημα. Και παράλληλα να ευχαριστήσω και τους υπουργούς. Οι πιο πολλοί φίλοι και συνάδελφοι πραγματικά είχαν πόρτα ανοιχτή. Να πω ότι ξέχασα να σας πω κάτι που είχαμε διεκδικήσει πρόσφατα. Στις 150 θέσεις συνοριοφυλάκων για Καβάλα και Κομοτηνή, ο κ. Θεοδωρικάκος τις εξήγηλε.
μαζί με πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της τοπικής αστυνομίας. Και αυτό μας ικανοποιεί, διότι απαντάει στα ερωτήματα. Όποιο μέτρο θωράκισης των συνόρων. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η θωράκιση των συνόρων, είναι ότι και με κριτήρια ενδοποιότητας το να βρουν εδώ 150 παιδιά, εδώ και στην Καβάλα, θέσεις εργασίας, τους δίνεται ένα άψημα να προστατεύσουν την περιοχή τους μεν, αλλά να ριζώσουν και εδώ με την πράγμα το οποίο είχατε κιόλας αγωνιστεί και προσωπικώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλά ξεκινήσαμε την χρονιά. Νομίζω το κλίμα σήμερα στην πόλη της Κομοτηνής, στην πόλη που εγώ σπούδασα και έχω πολύ ζωντανές αναμνήσεις, σήμερα να επιστρέφω δίπλα συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βλέποντας και αυτό το κλίμα και την υποδοχή του κόσμου, νομίζω τίποτα άλλο πέρα από αισιόδοξο μπορούμε να είμαστε για όλες τις μάχες που έχουμε να δώσουμε, τις εκλογικές, μέσα στο 2023. Και το βασικότερο από όλα είναι ότι σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε δράση, σε κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί ο πολιτικός μας οργανισμός και τις Νέες Δημοκρατίες και η ΕΕ, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί. Έχει αντιληφθεί το γεγονός ότι έχει να συγκρίνει σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Πρόεδρος που ό,τι είπε το έκανε και ακόμα παραπάνω. Απέναντι σε μια διακυβέρνηση 4,5 ετών του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι ό,τι δεσμεύτηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό, τους κορόιδεψαν και δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα προς όφελος του ελληνικού λαού. Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε στην Αλεξανδρούπολη συνέντευξη τύπου στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε ένα χρονικό σημείο που είμαστε όριμοι και έτοιμοι να μιλήσουμε με ορίζοντα δεκαετίας. Και ακριβώς αυτός ο ορίζοντας δεκαετίας είναι με κάνει να πιστεύω ότι δεν συνδέεται άμεσα με τον εκλογικό κύκλο του 2023, αλλά δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει έργα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τον ορίζοντά της. Μας πιστεύουν όταν μιλάμε για την εξάντληση της τετραετίας. Από και πέρα, το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το απευθύνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, όχι σε μένα. Ουδέποτε επεδίωξα τοξικό κλίμα και έντονη φραστική αντιπαράθεση. Και πάντα μου αρέσει να μιλάω για το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει, αλλά και για τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Οι πολίτες πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρονται για πόλωση, ένταση και για μια επιστροφή σε μια ρητορική που παραπέμπει περισσότερο σε εποχές μνημονίων και όχι σε εποχές που η χώρα μας με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά ατενίζει το μέλλον. Εμείς θα εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Το γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αναγκάζεται να καταφύγει σε τέτοιες πρακτικές, μπορώ ίσως να το εξηγήσω, όχι μόνο γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνεις αυτό το οποίο ξέρεις. Και η αντιπολίτευση, η αξιωματική, ξέρει καλά να παίζει αυτό το παιχνίδι. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η πλήρης ένδυα θέσεων και προτάσεων για το μέλλον της χώρας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, καθώς θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές και θα μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα της προεκλογικής περίοδου, πιστεύω ότι θα αναδειχθεί και θα το κατανοήσουν οι πολίτες. Ποιος τελικά έχει πραγματικό σχέδιο για την Ελλάδα και ποιος επίσης έχει τα εχέγγυα να το υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Διότι εμείς πια έχουμε 3,5 χρόνια κυβερνητική θητεία στην πλάτη μας. Οι πολίτες γνωρίζουν τι έχουμε κάνει καλά, τι δεν έχουμε κάνει καλά, αλλά γνωρίζουν κατά βάση ότι έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις με αποτελεσματικότητα και έχουμε υλοποιήσει το κυβερνητικό μας σχέδιο. Άρα πιστεύω ότι με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία μπορώ να κοιτάξω τους πολίτες στα μάτια και να τους πω αυτά θέλω να κάνω στη δεύτερη τετραετία και πιστέψτε με ότι μπορώ να τα υλοποιήσω. Διότι αυτά τα οποία σας είπα το 19 ότι θα έκανα, τα υλοποίησα. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση πήρε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που θεωρώ ότι είναι απολύτως σωστή. Ο τέος βασιλέας να κυδευτεί ως ιδιώτης και όχι ως τέος αρχηγός κράτους, διότι πολύ απλά υπήρξε αρχηγός κράτους του βασιλείου της Ελλάδος, το οποίο δεν υφίσταται πια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε απολέσει για λόγους του οποίου δεν θα τους κρίνω εγώ την ελληνική ηθαγένεια, όμως η κηδεία αυτή θα τελεστεί με την αξιοπρέπεια και με το τελετουργικό, θα σας έλεγα, που επιβάλλεται για την ίδια την ιστορική του διαδρομή. Ξαλού, θέλω να σας θυμίσω ότι θα ταφεί, όπως το επιθυμούσε και όπως είναι απολύτως σωστό, στους οικογενειακούς τάφους της οικογένειας στο κτήμα του Τατιοίου, το οποίο βέβαια έχει περιέλθει στην περιουσία του ελληνικού κράτους. Κατά συνέπεια θα ενθάρρυνα
όλες και όλους, με αφορμή αυτόν ένα τραγικό γεγονός, ο θάνατος ανθρώπου είναι πάντα ένα στενάχωρο γεγονός, η αναμόχλευση της ιστορίας να γίνεται χωρίς τις εντάσεις, χωρίς προσπάθεια πολιτικοποίησης ενός ζητήματος, το οποίο ανήκει πια στην ιστορία και θα κρυθεί από αυτήν. Τώρα, ως προς τις εκπλήξεις τις οποίες αναφερθήκατε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα εδώ από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, είναι ότι προσωπικά θα είμαι υποψήφιος στον Εύρο, στην εκλογική περιφέρεια Εύρου. Πιστεύω ότι, όπως ξέρετε, έχω τη δυνατότητα να είμαι υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρειες. Επιλέγω να είμαι υποψήφιος στον Εύρο για λόγους συμβολικούς, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Ο Εύρος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο των μεγάλων εθνικών προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των αναπτυξιακών προκλήσεων και των αναπτυξιακών ευκαιριών που ξετυλίγονται μπροστά μας. Κατά συνέπεια, η υποψηφιότητά μου εδώ στον Εύρο πιστεύω ότι στέλνει τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, αλλά και είναι ενδεικτική της προσοχής που προσωπικά αποδίδω σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά θα έλεγα ειδικά στον ακριτικό Εύρο. Και χθες μίλησα για τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στο ρόλο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και για τη φιλοδοξία μου, η οποία πρέπει να είναι και φιλοδοξία του ίδιου του Πανεπιστημίου, τελικά να γίνει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη χώρα. Ένα πανεπιστήμιο με πολλές δυνατότητες, με μια καινούρια ηγεσία. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο φαίνεται να έχει τη διάθεση να αξιοποιήσει τα καινούρια εργαλεία που ο νέος νόμος πλαίσιο, τον οποίο ψηφίσαμε, του προσφέρει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Είναι από τη φύση του ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα τμήματά του σε όλες τις πόλεις που αυτά βρίσκονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά το Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο. Όπως γνωρίζετε, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στέγασης, φοιτητικής στέγασης ύψους 130 εκατομμυρίων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υλοποιούνται από το Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να προσφέρουμε φτηνή στέγη στους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν να σπουδάσουν στη Θράκη. Ταυτόχρονα έχουμε εξαγγείλει και έχουμε ήδη υλοποιήσει την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος ενοικίου, τα 1.000-1.500 και υποπροποθέσει τα 2.000 ευρώ. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο έχει διεκταμιεύσει 6 εκατομμύρια, κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια φέτος, σε σχέση με τα 3 εκατομμύρια τα οποία εκταμείευσε πέρυσι. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Ανησυχώ για την εντυνόμενη ρητορική. Ζητώ από την Τουρκία να αντιληφθεί ότι η εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής για λόγους εσωτερικής κομματικής κατανάλωσης δεν είναι η σωστή στρατηγική. Θα λέω πάντα ότι όσο ισχυρά προστατεύουμε τα σύνορά μας και όσο αποτελεσματικά ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόσο ετεθειμένοι είμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο να επιλύσουμε τη μία βασική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσιών μας ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ελπίζω και εύχομαι να έχουμε δει το κρεσέντο της ρητορικής έξαρσης με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς περί αφίξεως τα βράδια στην Ελλάδα, και από εδώ και στο εξής να πέσουν κάπως οι τόνοι. Πιστεύω ότι και εδώ και στην Τουρκία θα έχουμε εκλογές λίγο πολύ την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να είναι και καλό από μιας πλευράς, με την έννοια του ότι θα προκύψουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία καινούργιες κυβερνήσεις περίπου ταυτόχρονα. Αλλά σε καμία περίπτωση, θα το ξαναπώ, η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και ούτε προφανώς χρειάζεται την έγκριση κανενός προκειμένου να συνεχίσει να προχωρά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στην κατασκευή αποτρεπτικών έργων όπως είναι ο φράχτης. Ο φράχτης ήταν σωστό στην έκταση που κατασκευάστηκε, εξαιρετικά αποτελεσματικός. Όπως είπα και χθες, θα κατασκευάσουμε τελικά φράχτη σε όλο το μήκος του Εύρου, εκεί που είναι τεχνικά και γεωγραφικά εφικτό να γίνει αυτό. Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση κανενός, και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής δεν είναι ετοιμημένη να μας δώσει ευρωπαϊκούς πόρους, ειδικά για την κατασκευή του φράχτη, διότι χρηματοδοτεί πολλές δομές περί το μεταναστευτικό, αλλά όχι φυσικά εμπόδια, θα προχωρήσουμε και θα κατασκευάσουμε το φράχτη με εθνικούς πόρους. Έχω πει πολλές φορές ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι χαμηλοί και πρέπει να αυξηθούν. Και δεν αναφέρω μόνο στους μισθούς του δημοσίου, που άπτεται τις δικές μας αρμοδιότητες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
όπου η δικιά μας αρμοδιότητα εντός ΑΕΚΟΝ εξαντλείται στον κατώτατο μισθό, αλλά μόνο το 1/4 των εργαζόμενων στην Ελλάδα είναι στον κατώτατο μισθό. Και αν έχουμε μια οικονομία που έχουμε που αναπτύσσεται γρήγορα, μια ανεργία η οποία πέφτει ραγδαία, είναι απολύτως φυσικό αυτό να συμπαρασύρει και τους μισθούς προς τα πάνω. Και οι άνθρωποι να αμείβονται ανάλογα με αυτά τα οποία προσφέρουν. Και το μέρισμα ανάπτυξης το οποίο δημιουργούν οι επιχειρήσεις να κατανέμεται δίκαια μεταξύ των μετόχων, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, αυτή η γραμμή την οποία έχουμε χαράξει, που δεν είναι μια γραμμή ανταγωνισμού με βάση το κατώτατο κόστος, είναι μια στρατηγική η οποία αποδίδει. Γι' αυτό αυξάνονται οι εξαγωγές μας, γι' αυτό προσελκύουμε επενδύσεις. Επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα σήμερα δεν γίνονται επειδή η Ελλάδα είναι φθηνή. Γίνονται επειδή η Ελλάδα έχει εξαιρετικά ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό. Θα πω ξανά ότι η πρώτη κάλπη είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή θα καθορίσει τελικά και θα στείλει τα μηνύματα για το ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία και εφόσον χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πολύ πιθανόν, αυτή θα έρθει απλά να επικυρώσει το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης που τελικά θα είναι και η κρίσιμη κάλπη, πιστεύω, για να διαμορφώσει τις μετεκλογικές εξελίξεις. Οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο αλλά και στο Αιγαίο είναι μειωμένες κατά παραπάνω από 80% σε σχέση με αυτές που ήταν όταν ήρθαμε στα πράγματα. Το γνωρίζετε εξάλλου καλύτερα εσείς από οποιονδήποτε. Θυμάστε τι συνέβαινε στο παρελθόν, γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Άρα αυτή η αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική που έχουμε ακολουθήσει στη φύλαξη των συνόρων έχει φέρει αποτελέσματα. Και πρώτα και πάνω απ' όλα έχει τσακίσει τα άθλια δίκτυα των διακινητών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την απελπισία κατατρεγμένων ανθρώπων για να τους αποσπάσουν χρήματα και να τους φέρουν στην Ελλάδα. Και βέβαια πολλοί από αυτούς έχουν συλληφθεί, πάνω από 1000 διακινητές έχουν συλληφθεί και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητά της σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς όμως αυτοί δεν δρούν μόνοι τους. Έχουν συνεργάτες. Και έχουν συνεργάτες στην Ελλάδα, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάποια συγκεκριμένα μέσα, τα οποία είναι οι φυσικοί συνεργοί αυτών οι οποίοι διακινούν παράνομα και κατά παραβίαση κάθε ανθρώπινης αξίας κατατρεγμένους ανθρώπους. Και η ιστορία της μικρής Μαρίας ήταν και είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Θέλω να σας μιλήσω και να είμαι εξοργισμένος με αυτήν την ιστορία. Διότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πίεση την οποία δέχτηκε η χώρα, τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για έλλειψη ανθρωπισμού, για μια χώρα η οποία παρατάει μικρά παιδιά εντός ελληνικής επικράτειας, τα οποία τελικά πεθαίνουν από το δόγκωμα ενός σκορπιού. Και τι απεδείχθη? Ότι πρώτον αυτή η ομάδα παράνομων μεταναστών δεν ήταν ποτέ στην Ελλάδα, και δεύτερον δεν υπήρχε ποτέ μικρή Μαρία. Ήταν όλο κατασκεύασμα. Ήταν όλο ένα ψέμα. Ένα ψέμα το οποίο αναπαρήχθη και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από μεγάλα ξένα μέσα του εξωτερικού και δυστυχώς από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι που με εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Διότι τα μέσα του εξωτερικού, τουλάχιστον με πολλή καθυστέρηση, είχαν το θάρρος να ανακαλέσουν αυτά τα οποία έγραψαν. Η αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη. Και όχι μόνο αυτό, εξακολουθούν στελέχη της να αναπαράγουν αυτή τη ρητορική. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, είναι θλιβερό, αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Γεωγραφικά, η Αλεξανδρούπολη απέχει από την Οδυσσό κάτι παραπάνω από 1000 χιλιόμετρα. Δεν είναι τεράστια απόσταση. 1000 χιλιόμετρα απέχει και η Αλεξανδρούπολη από την Καλαμάτα. Για να έχουμε μία αίσθηση της γεωγραφίας. Άρα οι προοπτικές που ανοίγονται για την Αλεξανδρούπολη στο κομμάτι το γεωπολιτικό, στο κομμάτι το ενεργειακό, στο κομμάτι το εμπορικό είναι τεράστιες και νομίζω ότι όσοι ζουν στην πόλη ήδη αντιλαμβάνονται αυτήν την δυναμική, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να συμπληρωθεί για όλη την περιοχή του Εύρου και με αναπτυξιακές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, τον πρωτογενή τομέα, με τη μεταποίηση, με τον τουρισμό, με τον πολιτισμό. Είχα την ευκαιρία χθες, τελειώνοντας την ομιλία μου, να περπατήσω λίγο στην πόλη και να πάω να τσιμπήσω κάτι σε ένα εστιατόριο. Είδα πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες, με πολύ καλή διάθεση. Τονίσω αυτό, διότι θα το ξαναπώ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών είναι εξαιρετικές και δεν πρέπει να δηλητηριάζονται από τις πολιτικές ηγεσίες. Σκεφτείτε λοιπόν, αναφρίσει κανείς όλες αυτές τις προοπτικές, πόσο μεγάλη δυναμική μπορεί να έχει η πόλη και μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την περιοχή σε ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα.
Πώς έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχω πει και εγώ, δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδεικνύουμε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί. Όπως δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδεικνύουμε στην ΑΔΑΕ τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, θα έλεγα, στη δυσάρεστη θέση να υπάρχει μια θεσμική διαφωνία μεταξύ μιας ανεξάρτητης αρχής και του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Η οποία διαφωνία θα ήταν καλό με κάποιο τρόπο να επιληθεί και να εκτονωθεί αυτή η ένταση η οποία υπάρχει σήμερα και να προσπαθούμε να αποφεύγουμε από το να κομματικοποιούμε τη μία ή την άλλη άποψη ανάλογα με τις δικές μας προτιμήσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός είναι ότι υπερασπιζόμαστε απόλυτα τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει. Θεωρούμε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και είναι συνταγματικός έως ότου και εφόσον κριθεί μη συνταγματικός από το ανώτατο δικαστήριο. Εάν ποτέ συνέβαινε αυτό, προφανώς θα προσαρμοζόμασταν. Αλλά θεωρούμε ότι ο νόμος αυτός είναι ένας σωστός νόμος, ένας ορθός νόμος, ο οποίος επιβάλλει ξεκάθαρα το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με το αν παρακολουθείται ή όχι. Και όλοι, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΔΑΕ, έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν με αυτόν τον νόμο. Ο νόμος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος και πάρα πολύ σαφής. Και ουδής αρνείται το γεγονός ότι το Σύνταγμα προβλέπει και δίνει τη δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να εξειδικεύσει αυτό το πλαίσιο. Αυτό έχουμε κάνει. Μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς με τον νόμο. Απόλυτο σεβαστή η διαφωνία με τον νόμο. Και εξάλλου εκφράστηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ αναλυτικό. Εμείς όμως εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε ότι ο νόμος αυτός είναι ορθός και θα ζητούμε από όλους τον νόμο αυτό να τον εφαρμόσουν. Εδώ πέρα στην Θράκη έχουμε ένα μοναδικό παράδειγμα. Μοναδικό στην Ευρώπη ειρηνική συνύπαρξη μουσουλμανικών και χριστιανικών πληθυσμών. 100 χρόνια κλείνει φέτος η συνθήκη της Λοζάνης, έχοντας αποδείξει τη διαχρονικότητά της αλλά και τη σοφία της. Και οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στη μειονότητα καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια. Και θα σας έλεγα ότι κάνουμε, να πάμε και βήματα πέρα από τα τυπικά. Τις τυπικές προβλέψεις της συνθήκης έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματική ισονομία, πραγματική ισοπολιτεία και πραγματική πρόσβαση κυρίως στα νέα παιδιά της μειονότητας σε ποιοτική εκπαίδευση, τολμώ να πω και στις δύο γλώσσες. Και πραγματικά είχα συγκινηθεί πολύ όταν είδα τα παιδιά του ορεινού όγκου τα οποία πηγαίνουν σε μειονοτικά σχολεία, μίλησα με τους καθηγητές τους, άκουσα τις ανησυχίες τους, τις αναζητήσεις τους, το τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την μειονοτική εκπαίδευση με κάθε τρόπο και νομίζω ότι για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διαχρονικά έχει αντιμετωπίσει τη μουσουλμανική μειονότητα μιλούν τα ίδια τα δεδομένα. Η Τουρκία είναι τελευταία που μπορεί να κουνά το δάχτυλο στην Ελλάδα. Όταν δει κανείς τι έγινε με την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, που βρισκόταν πριν από 60-70 χρόνια, που είναι σήμερα, που βρίσκεται σήμερα η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, που ήταν πριν από 60-70 χρόνια και που είναι σήμερα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανένα να εργαλειοποιήσει τη μειονότητα. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι είναι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο, τα ίδια δικαιώματα, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα, αλλά να έχουν και το ίδιο δικαίωμα στην προκοπή. Και αυτό αποτελεί μια πάγια άποψή μου, γι' αυτή θα εξακολουθώ να αγωνίζομαι και όπως σας είπα θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να μην επιτρέψω την εργαλειοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας για άλλους σκοπούς. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκτρεύοντα φαρμακεία και την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε και στο www.tvrodopi.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.